Από κάποιους, ο COVID-19 έχει χαρακτηριστεί το σημείο 0 για την μεγάλη στιγμή της τεχνολογίας. Η Ευρώπη κοιτάζει προς Ανατολάς για να δει πώς οι ασιατικές χώρες διαχειρίστηκαν την πανδημία. Οι εφαρμογές εντοπισμού αποδείχτηκαν πλήρως αποτελεσματικές. Στην Κίνα, την Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους εφαρμογές για την αντιμετώπιση του COVID-19, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που εγείρουν ερωτήματα για την ιδιωτικότητα και την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων. Αυτό που μπορούμε να μάθουμε στη Δύση είναι να εξακριβώσουμε τι λειτουργήσε. Μπορούμε να δούμε τους μηχανισμούς και τους ελέγχους που τέθηκαν σε εφαρμογή. Μετά μπορούμε να εργαστούμε προς τα πίσω για να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ανάλογους ελέγχους, αν κρυθεί αναγκαίο σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, με βάση τους θεμελιώδεις κανονισμούς μας και τις αξίες μας. Γιατί αν αποφασίσουμε ότι αυτές οι αξίες δεν είναι σημαντικές σε μία κρίση, είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί μία νέα κρίση που και πάλι θα παρουσιαστεί ως δικαιολογία για να θυσιαστούν αυτές οι αξίες. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν μια κοινή στρατηγική για να τελειώσουν οι καραντίνες και να δούμε τις ζωές μας να επιστρέφουν στην κανονικότητα. Αναμένεται να υιοθετήσουν τακτικές ανάλογες με αυτές της Σιγκαπούρης που χρησιμοποίησε την τεχνολογία Bluetooth για να πολεμήσει τον νέο κορονοϊό. Η εφαρμογή Trace Together εντοπίζει τις συνδέσεις μεταξύ των έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Στη συνέχεια στέλνει ειδοποιήσεις στους χρήστες που βρίσκονται κοντά με κάποιον που έχει διαγνωστεί θετικό στον ιό. Τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρώπη οι νόμοι για την ιδιωτικότητα προηγούνται του προβλήματος και νομίζω ότι αν δούμε τον συνδυασμό της δικαιολογημένης χρήσης, πολύ προσεκτικού ελέγχου και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα με έναν πολύ διαφανή τρόπο και με τη συγκατάθεση των πολιτών, αυτό θα φαινόταν εντάξει και οι πολίτες θα είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι δεν θα προχωρήσει περισσότερο. Νομίζω θα είναι εντάξει, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό. Πολλά μοντέλα για την εξέλιξη του COVID-19 αποδείχτηκαν λανθασμένα, αλλά οι ειδικοί αναφέρουν ότι η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να το αλλάξει αυτό. Όταν τελειώσει η περίοδος της καραντίνας, σίγουρα θα υπάρξει και δεύτερο κύμα για 6 μήνες με ένα χρόνο. Για να το αποφύγουμε αυτό και να μειώσουμε τη ζημιά στην κοινωνία και στις ανθρώπινες ζωές, πιστεύω ότι αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν πολύ. Ήδη μια εφαρμογή που εντοπίζει συμπτώματα του COVID-19 έχει γίνει ανάρπαστη στη Μεγάλη Βρετανία.